άνθρωπος εργαζόμενος του μεροκάματου, του σκληρού μεροκάματου άνθρωπος, σε λαϊκές αγορές εργάζεται, έχει κορονοϊό και πάει στη δουλειά. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Άγγελος. Για πες μας, Άγγελε. Νίκο, πρόκειται για έναν 42χρονο άνθρωπο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εργάζεται σε λαϊκές αγορές. Πουλάει φρούτα, έχει το δικό του πάγκο. Προχθές το απόγευμα έκανε ένα rapid test, βρέθηκε θετικός, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, αλλά χθες το πρωί πήγε κανονικά στη δουλειά του. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, έχει οικονομικά προβλήματα, είναι μια δύσκολη ζωή αυτή που περνάει, δεν τα βγάζει πέρα εύκολα. Είχε πάρει φρούτα ως εμπόρευμα, είχε αγοράσει φρούτα και... Πάει με τον κορονοϊό στη λαϊκή, χαλάσουν, γιατί αν μείνουν, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και εκεί κάποιος τον καρφώνει, έτσι. Αν χαλάσουν. Ακριβώς. Αν χαλάσουν λοιπόν τα φρούτα, δεν θα έχω πρόβλημα μεγάλο. Πήγε κανονικά. Το μαθαίνουν οι υπόλοιποι εκεί στη λαϊκή αγορά. Φωνάζουν τον επόπτη, φωνάζουν την αστυνομία και παίρνει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Δεν ξέρει πώς να τα μαζέψει. Πού είναι τώρα. Θα μας μιλήσει ο ίδιος αμέσως τώρα, επειδή η νοσία αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη μέρα σήμερα με κορονοϊό. Είναι στην αυλή του, θα τον δούμε τώρα να μας μιλάει, να μας τα περιγράφει όλα αυτά. Εμείς έχουμε την απόσταση που απαιτείται. Τώρα θα τον δούμε, είναι ο κύριος Κακαλούδης. Κύριε Κακαλούδη, καλησπέρα. Νίκο. Καλησπέρα, σου είπα και λάτω. Πρώτα απ' όλα, περαστικά. Γρήγορα, να είστε καλά. Σας βλέπουμε... Προς το παρόν είμαστε καλά. Ναι, σας βλέπω καλά. Το περνάτε και εσείς ελαφριά, έτσι. Τρίτη μέρα, ναι. Δόξα τω Θεώ. Εμβόλια έχετε κάνει? Όχι, δεν έχω κάνει ούτε ένα. Γιατί καλέ? Δεν έχω κάνει γιατί από αυτά που ακούγονται ψιλοφοβάμαι. Όχι ότι είμαι εναντίον, αλλά ψιλοφοβάμαι να κάνω. Από αυτά που θέλετε να ακούτε, γιατί δεν ακούγονται μόνο αυτά, ακούγονται πολλά. Είναι... Αλλά ο καθένας επιλέγει. Τι θέλει να ακούσει, δικαίωμά σας. Είναι προσωπικό, γιατί όλοι είναι και σεβαστό απόλυτα. Σεβαστό απόλυτα. Είναι εμβολιασμένοι κανονικά όλη η οικογένεια εκτός από μένα. Α, τους άλλους εμβολιάσατε εσείς μόνο. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνετε λοιπόν, ήσταν εμβολιαστός, βγαίνετε θετικός στον κορονοϊό και πάτε την άλλη μέρα στον πάγκο. Ξέρω και το καταλαβαίνω τον αγώνα του μεροκάματου. Αλλά δεν είναι επικίνδυνο και για τους άλλους. Είναι επικίνδυνο, ακούστε να σας πω. Πάω, κάνω ένα rapid τυπικό για τη δουλειά μου, γιατί κάνουμε κάνα 2-3 μέρες συνέχεια rapid εμείς για να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Μήπως βγούμε θετικοί. 8 η ώρα το βράδυ. Με βγαίνει θετικό. Εν τω μεταξύ, εγώ το πρωί έχω φορτώσει, αλλά δεν έχω ούτε ένα σύμπτωμα, τίποτα. Απλά το κάνω τυπικό το rapid. Την άλλη μέρα το πρωί, όλο το βράδυ ψάχνω να βρω άτομα να με εξυπηρετήσουν. Δεν μπορώ να βρω άτομα. Ειδικά να με φέρει το φορτηγό, ξέρω εγώ, και κάποιον να κάτσει στον πάγκο. Δίκιο έχετε για το μεροκάματο, αλλά να κάνω το ερώτημα όσο πιο απλό γίνεται. Βρε άνθρωπε, έρχομαι στον πάγκο σου να ψωνίσω. Και μπορεί να έχω και πρόβλημα υγείας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να με καρκινοπαθείς, θα μου δώσεις μια τσάντα, θα την έχεις πιάσει. Εκεί μπορεί θέλω να με κολλήσεις. Καταλήξω, αλλά δεν με αφήνετε. Πείτε. Πάω, στείλω τον πάγκο μου τελευταίο έξω από τη λαϊκή. Και από την περιέργεια, συνάδελφου, γιατί εγώ έστεισα τον πάγκο τελευταίο και έκατσα και 3-4 μέτρα μακριά, περιμένοντας το άτομο που βρήκα που μου είπε: μπορώ μετά τις 9 να έρθω. Ναι. Έκατσα εκεί και ήρθαν και με ρωτούσαν: γιατί έστεισε τελευταίο καταρχήν και δεν έστεισε στο μέρος σου, και γιατί κάθεσαι 4 μέτρα μακριά και ας πούμε εξυπηρετεί ο διπλανός. Και του είπα, ξέρω εγώ, παιδιά, είμαι θετικός, αλλά δεν μπορούσα τι να κάνω, δεν έπρεπε να βγω. Για ποιο λόγο, γιατί. Αυτά τα λεφτά που έχω σε αυτοκίνητο είναι όλα μου τα λεφτά. Και τι θα φτιάχνω. Θα καθόμουν 10 μέρες χωρίς ένα ευρώ στη τσέπη μου. Έχω τη μάνα μου άρρωστη πάνω. Καρκινοπαθές, έχει κάνει χημειοθεραπείες, έχει κάνει εκτινοβολίες, έχει κάνει εγχειρήσεις. Έχουμε δύο παιδιά τα οποία τώρα τα στείλαμε σε ένα άλλο σπίτι για να μην κολλήσουν και αυτά που κάθονται εδώ. Τη μάνα πρέπει να τη στείλετε άλλο. Άμα είναι και καρκινοπαθής, είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Ακόμα πιο μεγάλος από τα παιδιά. Το ξέρω, κύριε Ευαγγελάτο, αλλά. Και τελικά σας βάλανε πρόστιμο 5.000, έτσι. Ναι, ήρθε ο υπόπτης, με λέει, εδώ άκουσα αυτό. Ναι, ο άνθρωπος όπως έπρεπε και όφειλε να κάνει, φώναξε την αστυνομία. Και πώς θα τα πληρώσετε τώρα, κύριε Κακαλούδη, τα 5.000? Κύριε Ευαγγελάτο, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσω αυτά, γιατί δεν έχω. Εμείς έχουμε τρεις ρυθμίσεις σε κάθε τέτοιο, στο ρεύμα, στο νερό. Παντού έχουμε ρυθμίσεις. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα. Και γι' αυτό και βγήκα φυσικά, έτσι. Γιατί αν είχα λεφτά, δεν θα έρθει να ρισκάρω και την υγεία μου. Γιατί ρίσκαρα πιο πολύ την υγεία μου παρά τους άλλους. Θα ξαναπώ περαστικά. Δεν ξέρω, είναι ένα διέξοδο. Δηλαδή, από τη μια πλευρά, καταλαβαίνεις. Να τώρα τον άνθρωπο του μεροκάματο. Ξυπνάει από το πρωί στη λαϊκή, πάει να πουλήσει του δύσκολου, του σκληρού μεροκάματο. Λέει, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο, γιατί με όλα αυτά που ακούγονται.
Τώρα, αυτά που ακούγονται είναι αυτά που ο καθένας θέλει να ακούει εκείνα. Γιατί υπάρχουν και όλα τα άλλα που ακούγονται που κάποιος εδώ δεν θέλει να τα ακούσει. Και 5.000 πρόστιμο, γιατί έχει πάει, ο νόμος το λέει. Απ' την άλλη μεριά σου λέει, τι θα κάνω, θα πεθάνω από την πείνα.